ανοίξεις, φέρνεις στο μυαλό μου μνήμες από πολλά χρόνια πριν. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κίστηκα η πρώτη φορά κτηνίδας, παίρνοντας το πτυχίο της δυσκολίας. Οι άνθρωποι που ήταν τότε εκεί κοντινοί μου, ήταν και σήμερα. Οι μόνοι που λείπαν ήταν οι γονείς μου, τους οποίους όμως ένα θαυμάσιο βίντεο που μου φέρνει μεγάλη συγκίνηση που είδα και θυμήθηκα εκείνα τα χρόνια. Η πανδημία έδωσε μια ευκαιρία στον άνθρωπο να αποδείξει ποια είναι η δύναμη της επιστήμης. Ήταν δύσκολες στιγμές για όλο τον κόσμο, είχαν σκοτάδι και μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε, και ακόμα δεν είμαστε τελείως έξω από τον κίνδυνο, αλλά είμαστε σε πολύ διαφορετικό μέρος, ακριβώς επειδή η επιστήμη μπόρεσε να προσφέρει στον άνθρωπο αυτά που έπρεπε και αυτά που οφείλει να προσφέρει. Είμαι ευλογημένος διότι μαζί με την ομάδα μου μπόρεσαν να ανήκω σε αυτούς, όπως και άλλοι πολλοί, που κάνανε τη διαφορά. Και αυτό μου έδωσε πολλές ευκαιρίες για να έχω πολλές διακρίσεις. Τίποτα δεν συγκρίνεται όμως με μια διάκριση που παίρνεις στην πατρίδα σου, στην πόλη σου, μπροστά στους φίλους, τους συγγενείς και τους συμπολίτες σου. Είμαι βαθιά συγκινημένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εμπειρία. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, γιατί ο Άλπερτ Πουλά, ο Δόκτωρ Άλπερτ Πουλά, ο Άλπερτ της Θεσσαλονίκης, είναι από τις προσωπικότητες εκείνης που με το πρόσωπο, το λόγο, τα έργα είναι η ζωντανή διαφήμιση της πόλης μας, της χώρας μας, στα πέρα της χώρας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Συνέχισε να μας κάνεις περίφανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που ανησυχεί πλέον